Με αφορμή τα 132 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καζαντζάκη και τα 11 χρόνια από το θάνατο της Ελένης Καζαντζάκη, ο Δήμος Νέας Σμύρνης, η Ένωση Κριτών καθώς και οι εκδόσεις Καζαντζάκη διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Βερόν, Γρυμπό και άλλα εξέδωσε σε ιδιαίτερους τόμους τα έργα. Όφης και Κρήρου το 1906, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής, τον Πρωτομάστορο το 1910, τον Οδυσσέα στη δεύτερη έκδοση του 28, τον Νικηφόρο Φωκά το 28, τον Χριστό το 28, ταξιδεύοντα το 28, τη Γίδα στη Ρουσία το 28, ασκητική το 28 και πολλά άλλα αργότερα. Διατέλεσε ανώτερος υπάλληλος και φοιτητής της νομικής σχολής. Κοντά μας είναι ο Νικήτας Πεθαρθωράκης, πρόεδρος της Ένωσης Κριτών, δημοτικός σύμβουλος και ένας από τους οργανωτές της εκδήλωσης της σημερινής. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Πώς αποφασίσατε να προχωρήσετε στη διοργάνωση αυτής της βραδιάς? Αυτό είναι από τα εύκολα. Έχουμε στόχους πολλούς. Θέλουμε να ανεβάσουμε το σύλλογο ψηλά και μία από τις επιλογές μας ήταν αυτή. Το αποτέλεσμα δείξει ότι ήταν καλά. Νομίζω ότι η επιλογή μας ήταν σωστή. Ο Καζαντζάκης άλλωστε είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο, στο χώρο του. Όταν σε όλο τον κόσμο διαβάζεται και αρέσει, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Ό,τι πούμε εμείς είναι λίγο. Το έργο του μιλάει άλλωστε από μόνο του. Ναι, αφού σε όλο τον κόσμο διαβάζεται. Σας ευχαριστώ. Και εδώ να συνεχίσω να διαβάζω, γιατί νομίζω ότι τελευταίοι κάπου έχουν μείνει λίγο πίσω. Με τους παλιούς που μίλαγα, όλοι το έχω διαβάσει, λέγανε έχω διαβάσει το ένα, έχω διαβάσει το άλλο. Μακάρι και οι καινούργοι να διαβάζουν. Νομίζω ένα βήμα κάναμε τώρα. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, ευχαριστούμε για όλα. Είναι τόσο αξιόλογες και τόσο σημαντικές, γιατί αποτελούν την υπέρβαση που χρειάζεται η Ελλάδα για να βγει από αυτό το χειμώνα της κρίσης. Δεν θα πεθάνει ποτέ λοιπόν η ράτσα ετούτη, ρωτάει ο Καζαντζάκης. Δεν μπορεί να την εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης, μήτε κάνει διχόνοια. Όχι, δεν μπορεί. Σίγουρα υπάρχει μέσα της κάτι το αναπάντεχο, το ανανεούμενο, το αληθινά θεϊκό. Για να τιμήσω τα... Η κυρία Νίκη Σταύρου, η διευθύντρια των εκδόσεων Καζαντζάκη και μία από τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που ήσασταν εδώ και ζήσατε αυτή την εξαιρετική οργάνωση κι εσείς. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση και πρέπει να πω ότι ήταν μια πρωτοβουλία του κύριου Πεθαρθωράκη, του Πρόεδρου της Ενώσεως Κριτών Νέας Σμύρνης, και βέβαια ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης αμέσως ανταποκρίθηκε και έγινε αυτή η εξαιρετική, εξαιρετική εκδήλωση σήμερα. Ήταν με αφορμή τα 132 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καζαντζάκη και τα 11 χρόνια από το θάνατο της Ελένης Καζαντζάκη. Ακριβώς. Γεννήθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης 18 Φεβρουαρίου του 1883 και η Ελένη Καζαντζάκη πέθανε 18 Φεβρουαρίου, την ίδια μέρα δηλαδή που έφυγε και ο καλός της, το 2004. Για το έργο του Νίκου Καζαντζάκη θα λέγαμε ότι απενέθηκε πολύ, κατηγορήθηκε επίσης, όπως και να είναι όμως είναι ένα έργο καθολικό και αναγνωρισμένο παγκοσμίως. Ακριβώς είναι ένα έργο οικουμενικό. Ο Καζαντζάκης υπέστη πολλούς διωγμούς από εκκλησία και πολιτεία, όχι πια. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας δήλωσε ότι όλα τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη κοσμούν την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη στην Αμερική, στη Ρουμανία, στην Τουρκία, σε όλη την οικουμένη, που να πω τώρα τόσες χώρες. Έχει μεταφραστεί το έργο του και διαβάζεται και όχι μόνο από την ελληνική διασπορά. Και βέβαια μας δείχνει ότι το φως του και η πνευματική του παρακαταθήκη παραμένουν ανέσπερα. Για το έργο του Νίκου Καζαντζάκη για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.